Καλησπέρα αγαπημένοι μου Life Painters. Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Repaint Your Mondays. Το σημερινό θέμα είναι ο φόβος της αλλαγής και ποιος δεν φοβάται την αλλαγή. Από τα παιδικά μας χρόνια μαθαίνουμε να φοβόμαστε την αλλαγή. Και ο λόγος είναι, εκατομμύρια χρόνια πριν, ο φόβος ήταν ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας προειδοποιούσε ότι βρισκόμαστε εκτός τη ζώνη ασφαλείας. Το σώμα μας πυροδοτούσε μια έκρηξη αδρεναλίνης ώστε να αρχίσουμε να τρέχουμε από κινδύνους. Όμως πλέον ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί. Δεν υπάρχουν τα γιοντάρια, ο τίγρης, ο οποίος μας προειδοποιεί ότι υπάρχει ζωή θάνατος. Τα περισσότερα πράγματα τα οποία φοβόμαστε τώρα δεν έχουν να κάνουν για τη ζωή μας, ότι κινδυνεύει η ζωή μας. Όμως νιώθουμε αυτόν τον φόβο τόσο έντονα. Γι' αυτό πιστεύω ότι γενικότερα ο φόβος σαν αίσθημα είναι κάτι το οποίο μας στερεί να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Σήμερα θα μιλήσω ξεκάθαρα για το φόβο της αλλαγής. Αυτός ο φόβος ήταν κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου στερούσε πολλά από τα όνειρά μου. Η διαφορά ποια είναι? Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν φόβο και αυτός ο φόβος τους ακινητοποιεί ώστε να μην προχωρήσουν στα απαραίτητα βήματα για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Πολλοί από εμάς φοβόμαστε την αλλαγή, είτε να αλλάξουμε εργασία, είτε να αλλάξουμε σπίτι, είτε να αλλάξουμε τη ζωή μας γενικότερα. Αυτή η αλλαγή μας προκαλεί άγχος. Ξεκινώντας από παιδικά χρόνια, ξεκινάς να αλλάζεις τάξη, να αλλάζεις συμμαθητές και αυτό το αίσθημα σου προκαλεί φόβο, ανασφάλεια. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον φόβο και να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας? Το πιο σημαντικό που θέλω να κρατήσετε είναι το εξής. Σε αυτήν τη ζωή ερχόμαστε μόνο μία φορά. Μπορούμε είτε να ζήσουμε τη ζωή μας συντηρητικά, ελπίζοντας ότι θα φτάσουμε στο θάνατο χωρίς πολλά προβλήματα, είτε να ζήσουμε μία ζωή πλήρη και ολοκληρωμένη, γεμάτη θάρρος, ώστε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας και να πετύχουμε τα πιο τρελά μας όνειρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να επιλέξουμε. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να παίζουμε συντηρητικά. Είναι κρίμα να μην κυνηγήσουμε τους μεγάλους στόχους της ζωής μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας ότι η ζωή είναι πολύ μικρή. Όταν είναι στιγμή να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση για κάποια αλλαγή, ο φόβος είναι κάτι φυσιολογικό.
Αν για παράδειγμα είστε αποφασισμένοι να αλλάξετε δουλειά, αλλά νιώθετε φόβο, αν για παράδειγμα πήρετε την απόφαση να αλλάξετε καριέρα, αλλά νιώθετε φόβο, αν για παράδειγμα πήρετε απόφαση να τερματίσετε την τοξική σχέση και νιώθετε φόβο, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τι διαχωρίζει τους ευτυχισμένους, τους πετυχεμένους ανθρώπους από τους μίζερους, από τα άτομα τα οποία δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους, είναι ότι ο φόβος τους ακινητοποιεί. Ενώ τα άτομα τα οποία πιστεύουν στον εαυτόν τους, νιώθουν και αυτή το φόβο, όμως δεν αφήνουν το φόβο να σταθεί εμπόδιο. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό να κρατήσετε την πληροφορία, ότι δεν υπάρχουν άτομα τα οποία δεν νιώθουν φόβο. Όλοι νιώθουμε το φόβο. Το θέμα είναι ποιοι από εμάς δεν αφήνουμε το φόβο να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά μας. Σήμερα θα μοιραστώ μια απλή άσκηση την οποία θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε το φόβο της αλλαγής. Όμως, αυτό που θέλω να καταγράψετε είναι το εξής. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε εξελιχθεί σε τέτοιο σημείο το οποίο δημιουργούμε μόνοι μας με τη φαντασία μας όλες τις αρρώστιες, τα χειρότερα σενάρια. Γι' αυτό φόβος είναι φανταστικές εμπειρίες που εμφανίζονται σαν αληθινές. Για παράδειγμα, κάποιος από εσάς τώρα, να πάρουμε ένα παράδειγμα μιας γυναίκας η οποία πήρε την απόφαση να τερματίσει μία τοξική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος συνεχώς τη μειώνει, τη χτυπάει, δεν τη σέβεται. Την απατά, την προσβάλλει και παίρνει την απόφαση να τελειώσει αυτήν την τοξική σχέση. Ο φόβος της αλλαγής την τρομάζει. Το θέμα δεν είναι να τερματίσει αυτήν τη σχέση. Το πρόβλημα είναι το τι φαντάζεται ότι θα γίνει όταν ολοκληρώσει αυτήν τη σχέση. Τι δημιουργούμε με τη φαντασία μας. Αν για παράδειγμα τώρα κλείσουμε όλοι τα μάτια και φανταστούμε ότι βρισκόμαστε στην κορυφή ενός βουνού και είμαστε έτοιμοι να πηδήξουμε από αυτόν το βουνό σε ένα σημείο το οποίο είναι άγνωστο, μόνο η ιδέα μας τρομάζει. Όμως είναι ιδέα, γιατί φαντάζεσαι το τι μπορεί να γίνει. Όπως και αυτή η σχέση. Φαντάζεσαι ότι αν πάρω την απόφαση να τερματίσω αυτήν την τοξική σχέση, ίσως τα πράγματα είναι χειρότερα. Ίσως μείνω μόνη. Θα φαντάζεται αυτή η γυναίκα. Ότι ίσως δεν θα μπορέσει να βρει τον άνθρωπο που θα την αγαπά, που θα τη σέβεται και προτιμά να μείνει στο λιμάνι του οικείου, γιατί ο φόβος της αλλαγής είναι πιο έντονος από την επιθυμία. Και ιεραρχικά ο εγκέφαλος ακολουθεί το φόβο παρά την επιθυμία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το πώς δουλεύει ο εγκέφαλος. Ποιες είναι οι προτεραιότητες. Προτεραιότητα είναι η ασφάλεια.
Και ο φόβος πάντα μας ενημερώνει για τους κινδύνους. Θέλω να δω στο σημερινό live. Χαιρετώ όλη την ομάδα και τα άτομα τώρα που έχουν συνδεθεί. Όλη την ομάδα του Repaint Your Life. Θέλω να μου πείτε ποιοι από εσάς έχετε βιώσει σε οποιαδήποτε φάση της ζωής σας το φόβο της αλλαγής. Ξεκινάτε από τα παιδικά χρόνια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Είσαι στην πρώτη τάξη, ολοκληρώνεται και ξεκινάει η δεύτερη τάξη. Ίσως καινούριος καθηγητής, ίσως νέοι συμμαθητές, αλλάσεις περιβάλλον. Πώς νιώθετε? Θέλω να ταξιδέψετε, θέλω να δω ένα like αν έχετε βιώσει τέτοια εμπειρία. Να αλλάζετε περιβάλλον και αμέσως να σας προκαλεί ταχυκαρδία, να σας προκαλεί έναν άγχος, μία αγωνία. Για παράδειγμα, άτομα τα οποία αλλάζεις δουλειά, αλλάζεις συναδέλφους, αλλάζεις περιβάλλον, άτομα τα οποία νιώθετε ότι έχετε σαν άτομα αυτοπεποίθηση, αλλά η αλλαγή, οποιαδήποτε αλλαγή, σας προκαλεί ένα συναίσθημα αγωνίας. Όταν είσαι σε μια παρέα και είσαι ο νέος της παρέας, αλλάζεις περιβάλλον, οτιδήποτε περιβάλλον. Γιατί εκατομμύρια χρόνια, όπως είχα πει, οι άνθρωποι είχαν το φόβο ως έναν τρόπο να τους ενημερώσει ότι υπάρχει κίνδυνος. Αλλά τώρα δεν παλεύουμε με τίγρης ούτε με γιοντάρια. Τώρα μας τρομάζει μόνο η ιδέα ότι αλλάζω δουλειά. Θυμούμε πόσες φορές ένιωθα το φόβο της αλλαγής. Για παράδειγμα, όταν είχα το θεραπευτικό μου κέντρο σε έναν άλλο χώρο και με ενημέρωσε η γυναίκα μου, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ένας νέος χώρος πιο μεγάλος σε μια καλύτερη περιοχή, προτιμώ να μείνω εδώ και αμέσως ξεκίνησα να βλέπω όλα τα εμπόδια. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, όταν βλέπεις με τα μάτια του φόβου, βλέπεις πάντα εμπόδια. Όταν βλέπεις με τα μάτια της δυνατότητας, βλέπεις πάντα ευκαιρίες. Αμέσως ξεκίνησα δικαιολογίες. Νομίζω είναι δύσκολο που να μετακομίσουμε. Ο κόσμος έμαθε να βρίσκομαι σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει λόγος, θα χρειαστούμε καινούργια έπιπλα. Να αλλάζουμε διευθύνσεις. Έχουμε τα social media και ξεκινάς να βρίσκεις διάφορες δικαιολογίες. Πόσοι από εσάς αυτήν τη στιγμή τώρα θέλετε να αλλάξετε κάτι στη ζωή σας, αλλά υπάρχει ο φόβος της αλλαγής με αποτέλεσμα να δημιουργείτε εμπόδια. Αν βιώνετε ή έχετε βιώσει, θέλω να δω στα comment καρδούλες για να ξέρω ότι με νιώθετε ότι έχετε βιώσει κάτι παρόμοιο. Υπάρχει μία αλλαγή η οποία το γνωρίζετε είναι για έναν καλύτερο μέλλον, αλλά ο φόβος της αλλαγής δεν σας αφήνει να προχωρήσετε και ξεκινάτε να βλέπετε με τα μάτια του φόβου. Ξεκινούμε τις δικαιολογίες. Για παράδειγμα, δεν θα ξεχάσω τη μέρα όταν πήρα την απόφαση να κάνω το Repaint Your Life σε έναν τεράστιο και ιστορικό θέατρο, όταν έγινε η ανακαίνιση στο θρυλικό θέατρο της Λευκωσίας. Μόλις ανακαινίστηκε, είχα κάνει την πρώτη εκδήλωση στο πάτιο, όπου ήταν δικός μου χώρος, ένιωθα πιο άνετα. Όμως όταν έπρεπε να αλλάξω επίπεδο, εκείνη τη στιγμή ξύπνησε ο φόβος, ξύπνησαν τα εμπόδια. Είναι ρίσκο. Δεν χρειάζεται. Αντί να ψάχνω 100 άτομα, τώρα θα ψάχνω 500 άτομα.
Ποιος ο λόγος να ρισκάρω και ξεκινάμε τις δικαιολογίες. Για ποιο λόγο να ρισκάρω. Εκείνη τη στιγμή όμως συνειδητοποιάς ότι ο Θεός σκόπιμα έχει βάλει όλα τα υπέροχα πράγματα στη ζωή στην αντίπαλη όχθη. Πίσω από κάθε τείχο φόβου βρίσκεται πάντα ένας θησαυρός. Εκείνη τη στιγμή που αφήνεις το λιμάνι του οικείου, ξεκινά η μαγεία στη ζωή. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι, η διαφορά τους είναι ότι νιώθουν το φόβο, όμως δεν αφήνουν το φόβο να σταθεί εμπόδιο. Και όταν το κάνουμε μία φορά, τότε ξεκινούμε να νιώθουμε πιο άνετα. Πόσες φορές έχετε νιώσει το φόβο της αλλαγής, χαμηλώσετε τον ήχο αυτής της φωνής και παίρνετε την απόφαση να δράσετε ενάντια στο φόβο. Και όταν ολοκληρώθηκε, νιώσατε περήφανοι. Αυτόματα ανέβηκε η αυτοπεποίθηση. Και είπες, αυτό ήταν. Δεν θα ξεχάσω το κέρδος. Από την εκδήλωση του Repent Your Life στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Σε ένα μαγικό χώρο όπου φιλοξένησα τη Μουνίπα Μαζάρη. Μια απίστευτη εμπειρία. Η οποία τώρα είναι στο YouTube και υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο views. Ο φόβος της αλλαγής ήταν ικανός να στερήσει αυτήν την ευκαιρία. Αν εγώ έδινα περισσότερη σημασία στο φόβο μου, δεν θα είχα αυτήν την ευκαιρία να φιλοξενήσω τη Μουνίπα Μαζάρη, να πραγματοποιήσουμε μια μοναδική εκδήλωση η οποία άγγιξε ανθρώπους από όλον τον κόσμο και σήμερα να νιώθω χαρούμενος, περήφανος που πήρα αυτόν τον ρίσκο και να μοιράζομαι αυτήν την εμπειρία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τη μαγική άσκηση, η οποία αυτή η άσκηση είναι ικανή να σας βοηθήσει να δράσετε ενάντια στο φόβο της αλλαγής. Θέλετε να ακούσετε αυτήν την άσκηση, αυτήν την απλή άσκηση, η οποία βοήθησε χιλιάδες ανθρώπους να αντιληφθούν ότι ο φόβος στην ουσία είναι φανταστικές εικόνες. Φανταστικές, τις οποίες εμείς τις δημιουργούμε. Γιατί φαντάζεσαι το αρνητικό αποτέλεσμα. Εμείς ήδη με το μυαλό μας φοβάσαι την αλλαγή, γιατί στο μυαλό σου δημιουργάς έναν αρνητικό σενάριο. Ενώ έχουμε την ικανότητα να επιλέξουμε ένα θετικό σενάριο. Γι' αυτόν ελκύουμε στο τέλος αυτά τα αρνητικά σενάρια. Άρα η άσκηση έχει ως εξής. Θέλω να καταγράψετε 10 πράγματα τα οποία φοβάστε να κάνετε. Για παράδειγμα, φοβάμαι να ζητήσω αύξηση από το αφεντικό μου. Φοβάμαι τις δημόσιες ομιλίες. Φοβάμαι να τερματίσω μία τοξική σχέση. Το κλειδί της επιτυχίας είναι, θέλω να καταγράψετε τις 10 βασικές φοβίες και μετά θέλω να γράψετε. Θέλω, για παράδειγμα, να ζητήσω αύξηση από το αφεντικό μου και το κλειδί εδώ είναι. Αλλά φοβίζω τον εαυτό μου γιατί φαντάζομαι, και να συμπληρώσετε την πρόταση. Για παράδειγμα, λες,
φοβάμαι να ζητήσω αύξηση από το αφεντικό μου. Και συμπληρώνω. Θέλω να ζητήσω αύξηση από το αφεντικό μου, αλλά φοβίζω τον εαυτό μου γιατί φαντάζομαι ότι θα μου πει όχι και θα γίνω ρεζίλι. Θα νιώσω ντροπή. Άρα η λέξη κλειδί είναι γιατί φοβίζω τον εαυτό μου επειδή φαντάζομαι. Θέλω να κάνω δημόσιες ομιλίες, αλλά φοβίζω τον εαυτό μου γιατί φαντάζομαι ότι το κοινό θα με απορρίψει και θα επηρεάσει την καριέρα μου. Άρα δημιουργώ, είναι φανταστικό. Ο φόβος είναι ψεύτης. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Τις περισσότερες φοβίες στην ουσία είναι δικές μας φαντασίες. Πόσες φορές, θέλω να μου πείτε ειλικρινά, πόσες φορές σας έχει τύχει να δημιουργήσετε ένα φανταστικό υποθετικό σενάριο, αρνητικό σενάριο, που στο τέλος δεν πραγματοποιείται. Και λες, έχασα και μια εβδομάδα από τη ζωή μου με το να αγχώνομαι, ενώ τελικά δεν έγινε τίποτε. Μίλησα μπροστά στον board της δουλειάς μου και όλοι ενθουσιάστηκαν, ενώ στο μυαλό μου ένιωσα ότι θα με κρίνουν. Πόσες φορές ζητήσετε από έναν άτομο, από έναν σύντροφο, να πάρετε το θάρρος και να ζητήσετε να πάτε για παράδειγμα για φαγητό και στο μυαλό σας ήταν η απόρριψη, ότι θα σας απορρίψει και θα νιώσετε ντροπή. Πήρετε την απόφαση να δράσετε με θάρρος και στο τέλος το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Ενώ έχουμε την τάση να δημιουργούμε αρνητικά καταστροφικά σενάρια, η ζωή πολλές φορές μας αποδεικνύει ότι στο τέλος της ημέρας ήταν φαντασία. Θέλω να δω like για να ξέρω ότι υπάρχει επικοινωνία, ότι με νιώθετε, ότι συμφωνείτε. Όπως σας έχω πει σε όλα τα live, αντλώ ενέργεια από τα comments. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ότι ναι. Ωραία, ο Σάββας μια ερώτηση. Τι πετυχαίνω με αυτήν την άσκηση? Σάββα, με αυτό που πετυχαίνεις με τη συγκεκριμένη άσκηση είναι να καταλάβεις ότι αυτό που φοβάσαι δεν είναι ο φόβος, αλλά μια φαντασία την οποία τη δημιουργάς. Άρα δεν είναι ότι φοβάσαι να ζητήσεις αύξηση, είναι ότι φαντάζεσαι το τι θα γίνει και είναι ένα αρνητικό σενάριο, άρα είναι τη φαντασία. Άρα δημιουργούμε πάνω απ' όλα την επίγνωση ότι τελικά φαντάζομαι ένα σενάριο. Άρα αφού το φαντάζομαι, γιατί να μην φανταστώ κάτι θετικό? Γιατί να μην φανταστώ ότι εγώ θα πάρω την απόφαση, θα μιλήσω μπροστά από τόσον κόσμο και όλοι θα αγαπήσουν αυτά που έχω να πω, γιατί πάνω απ' όλα το κάνω με αγάπη. Μοιράστηκα την εμπειρία αυτής της γυναίκας η οποία κατάφερε να ξεπεράσει τις κρίσεις πανικού και δεν εστίασα στη δική μου εμφάνιση, στο τι θα πουν οι άλλοι για μένα. Εστίασα στην προσφορά. Άρα αντί να δημιουργώ καταστροφικά σενάρια για την αλλαγή, δημιουργώ θετικά σενάρια. Άρα το μήνυμα που θέλω να πάρετε από το σημερινό live είναι ότι ο φόβος είναι φανταστικές εμπειρίες που εμφανίζονται σαν αληθινές. Θέλουμε να τερματίσουμε, να ξεπεράσουμε τους φόβους μας, αλλάζουμε τη φαντασία μας. Γράφουμε διαφορετικά σενάρια. Σενάρια γεμάτα αυθονία, πίστη, αυτοπεποίθηση, θάρρος, πάθος, ενθουσιασμό. Πριν να πάρω την απόφαση να ξεκινήσω να κάνω live, ήταν μία αλλαγή. Γιατί δεν είχα μάθει ποτέ μου να μιλάω σε έναν κινητό και να μοιράζομαι τις εμπειρίες μου. Το είχα κάνει ως ψυχολόγος βιοσυντονιστής με τους πελάτες μου. Είναι εντελώς διαφορετική εμπειρία. Στην αρχή αυτή η αλλαγή σου προκαλεί άγχος. Είναι φυσιολογικό. Γιατί φαντάζεσαι
Αυτό θέλω να περάσω. Είναι φαντασία. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Ένα ζευγάρι το οποίο όταν η κόρη τους, όταν ήταν στα φοιτητικά της χρόνια, τους ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μια σχέση με έναν παιδί το οποίο δούλευε σε μπαρ. Οι γονείς είχαν άλλα όνειρα για το παιδί τους. Αμέσως αντέδρασαν αυτοί οι γονείς. Πήραν την απόφαση, με πήραν στο κινητό και ζήτησαν τη βοήθεια. Πώς να σταματήσουμε την κόρη τους από αυτήν τη σχέση. Είχαν μεγάλα όνειρα για το παιδί τους. Να σπουδάσει και στο τέλος να παντρευτεί με έναν άτομο το οποίο θα ήταν κατά τη δική τους άποψη στο δικό τους στάτους. Αυτές ήταν οι πεποιθήσεις τους. Οι προσδοκίες τους. Και αυτές οι προσδοκίες δημιούργησαν αυτά τα έντονα συναισθήματα. Όταν ήρθα για τη θεραπεία του βιοσυντονισμού, τους εξήγησα ότι ίσως αυτή η σχέση να είναι μια εμπειρία. Κάτι πολύ φυσιολογικό για όλους τους φοιτητές. Στο μυαλό τους όμως η φαντασία ξεκίνησε να ταξιδεύει, λες και τους ανακοίνωσε ότι αύριο το πρωί παντρεύομαι. Τους είπα αυτές οι φανταστικές εικόνες, ας συνεχίσετε, στο τέλος θα δημιουργήσουν ασθένειες. Γιατί αφήνεις το φόβο να ελέγχει τη ζωή σου. Ζούσαν λες και έγινε. 6 μήνες μετά τους παίρνει στο κινητό και τους λέει ότι τελικά έχω τερματίσει αυτήν τη σχέση. Οι γονείς με επισκέφθηκαν ξανά να μου πουν ότι αυτή η σχέση έχει τελειώσει με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά όμως αυτοί οι 6 μήνες συνοδεύτηκαν με περιττό βάρος για την μητέρα, 15 κιλά έξτρα από το άγχος, από τη στεναχώρια, και ο πατέρας σε διάστημα 6 μήνες το άγχος του είχε προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στον αυχένα και πονοκεφάλους. Λόγω του υποσυνείδητου άγχους, όπως έχω πει πολλές φορές, δημιούργησε στιγνάθο, λόγω σφίξιμο, πρόβλημα στον αυχένα και πονοκεφάλους. Γιατί αυτές οι φανταστικές εικόνες στο μυαλό τους ήταν σαν αληθινές. Με αποτέλεσμα να τελειώσει η σχέση, να νιώσουν πιο άνετα, αλλά υπήρχε και ένα τίμημα το οποίο χρειάστηκε να κάνουν θεραπείες ξανά για να ξεπεράσουν κάτι το οποίο δημιούργησαν οι ίδιοι με αυτές τις φοβίες. Αυτό θέλω να κρατήσετε. Ο φόβος, απλά για να θυμάστε, ενεργειακά επηρεάζει την κοιλιακή χώρα. Επηρεάζει ειδικά τα έντερα και το στομάχι. Όσοι αντιμετωπίζετε θέμα με φοβίες, να είστε σίγουροι ότι έχετε κάποια ανευαισθησία στο στομάχι ή στα έντερα. Εκεί σωματοποιείται το συναίσθημα του φόβου. Γι' αυτό πολλές φορές το βλέπετε και στα παιδιά, όταν πάνε σχολείο, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά ή εσείς ήδη ξεκινά η νέα χρονιά επαγγελματικά και ξεκινούμε να νιώθουμε μια δυσφορία, έναν πόνο. Ειδικά στην κοιλιακή χώρα. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι η λέξη κλειδί. Κατέγραψε τις φοβίες και μετά κάνε αυτήν την άσκηση. Θέλω να, αυτό που θέλετε να κάνετε, και μετά συμπληρώνουμε. Αλλά φοβίζω τον εαυτό μου γιατί φαντάζομαι. Για να καταλάβετε ακριβώς τη φαντασία τι δημιουργεί. Θέλω να τερματίσω αυτήν την τοξική σχέση,
αλλά φοβίζω τον εαυτό μου, γιατί φαντάζομαι ότι θα μείνω το υπόλοιπο της ζωής μόνη μίζερη. Και αυτός θα συνεχίσει τη ζωή του, θα είναι ευτυχισμένος και εγώ θα μείνω μόνη. Άρα εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεσαι το τι φαντάζεσαι. Θέλω για παράδειγμα να κυνηγήσω το όνειρό μου στο εξωτερικό, αλλά φοβίζω τον εαυτό μου, γιατί φαντάζομαι ότι στο εξωτερικό θα αποτύχω, γιατί δεν θα έχω τη στήριξη κανενός. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι φαντασία. Τι χρειάζεται να αλλάξουμε? Τη φαντασία μας, τις σκέψεις μας, τις εικόνες τις οποίες έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η αλλαγή είναι κάτι αναπόφευκτο. Το μόνο σίγουρο μαζί με το θάνατο στη ζωή μας είναι η αλλαγή. Οι πετυχημένοι άνθρωποι, η διαφορά τους είναι αυτή. Ότι νιώθουν το φόβο, αλλά συνεχίζουν να κάνουν αυτό το οποίο θα τους βοηθήσει να φτάσουν στο στόχο τους. Είναι φυσιολογικό, είναι αυτό που σας έχω πει πολλές φορές για τις φοβίες. Ο φόβος είναι μέρος της ζωής μας. Τι αλλάζει? Η σχέση που διατηρούμε με το φόβο. Πάντα είχα ένα θέμα με το φόβο της αλλαγής. Όμως όταν είδα το κέρδος, για παράδειγμα, να αλλάξω χώρο για τις εκδηλώσεις του Repent Your Life, όταν άλλαξα χώρο επαγγελματικής στέγης, είδα το κέρδος. Συνειδητοποίησα ότι ο φόβος θέλει να μας αφήσει στάσιμους. Θέλει να μας αφήσει στο λιμάνι του οικείου. Όμως η ζωή μας δείχνει συνεχώς ότι κάθε φορά που δεν ακολουθούμε το δρόμο του φόβου και ακολουθούμε το δρόμο της ευδαιμονίας μας, νιώθουμε πλήρης. Νιώθουμε χαρά, ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση. Και εκεί χτίζουμε. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι το μυστικό. Να συνειδητοποιήσουμε ότι ο φόβος, ο οποίος στο παρελθόν ενημέρωνε τους ανθρώπους ότι υπήρχε ένας κίνδυνος, όπου ήταν θέμα ζήτημα ζωής ή θανάτου, δεν υπάρχει πια. Δεν ξυπνάμε το πρωί και μας κυνηγούν τα γιοντάρια. Το τι αλλάζει είναι ένα εργασιακό περιβάλλον. Το να ανεβείς σε μια σκηνή, να δώσεις μια ομιλία μπροστά σε άλλα άτομα. Το κοινό δεν κρατάει όπλα και είναι έτοιμο να πυροβολήσει το κάθε λάθος σου. Είναι φανταστικές εικόνες τις οποίες δημιουργούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα μαζί μου για ακόμη ένα live. Ελπίζω αυτά που μοιράστηκα μαζί σας να ήταν βοηθητικά. Αυτό που ζητώ από εσάς είναι να κάνετε share το συγκεκριμένο live, να το στείλετε σε άτομα τα οποία έχουν ανάγκη να ακούσουν αυτές τις πληροφορίες. Αυτά τα live είναι για εσάς. Σας στέλνω την αγάπη μου και θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη Δευτέρα.